Φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και βρίσκεστε εδώ να συζητήσετε μαζί μας σήμερα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που είναι το θέμα της φορολογικής πολιτικής. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το ΕΒΕΑ για τη φιλοξενία και τον πρόεδρο. Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλειών του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο να συζητήσει πτυχές του προγράμματός του ανοιχτά και καθαρά μπροστά στην κοινωνία και να ακούσει τις απόψεις των παραγωγικών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων της χώρας. Το κόμμα μας επιδιώκει τον διάλογο με την κοινωνία, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου φορολογικού συστήματος που θα οδηγεί σε μια ριζική, δίκαιη, αποτελεσματική μεταρρύθμιση του σημερινού συστήματος, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ταξικό, άδικο και αντιπαραγωγικό και θα οδηγεί επίσης στην ανασυγκρότηση των διαλυμένων φοροεισπρακτικών μηχανισμών της χώρας μας. Η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση έως και σήμερα, αποτέλεσε ένα πεδίο άσκησης τόσο ταξικών όσο και κομματικών πολιτικών. Η ταξικότητα της φορολογικής πολιτικής συνίσταται στην όλο και δυσμενέστερη φορολόγηση των μισθωτών και των συνταξιούχων, των επαγγελματιών και μικροεπιτευματιών και σήμερα η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς καλούνται να υπερφορολογηθούν νοικοκυριά και άτομα τα οποία έχουν φτάσει στο όριο της φτώχειας, ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα φοροαπαλλαγών, χαριστικών εξαιρέσεων του μεγάλου πλούτου, που τα αποτελέσματά του βλέπουμε με τις περίφημες λίστες που κατά καιρούς βγαίνουν στην δημοσιότητα. Συνεπώς, η προσπάθεια αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό σκοπό την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών. Η εισπρακτική επιτυχία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος αποτελεί τον ασφαλέστερο στόχο, την ασφαλέστερη οδό για το στόχο της αύξησης των εσόδων, αντίθετα με ό,τι μας έχει συνηθίσει να θεωρούμε η μακρόχρονη πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών, που αποτυπώνεται με τη λέξη «κατεπήγον» στα αλλεπάλληλα φορολογικά νομοσχέδια. Εξάλλου, η θετική σχέση μεταξύ φορολογικής δικαιοσύνης και φορολογικών εσόδων, δηλαδή όσο περισσότερη δικαιοσύνη τόσο υψηλότερα έσοδα, δεν αποτελεί μια αιμονή ή μια ιδεοληψία, αλλά αποδεικνύεται από την ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία. Στην ιδιαίτερη συγκυρία που περνάει σήμερα η Ελλάδα, η όποια προσπάθεια εφαρμογής ενός τέτοιου δίκαιου φορολογικού συστήματος θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η πενταετής ύφεση και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των μνημονίων έχουν δημιουργήσει συνθήκες κατάρρευσης τόσο του βιωτικού επίπεδου της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και των παραγωγικών δομών της χώρας, ιδιαίτερα της μικρής επιχείρησης, όσο και των εμπεδομένων σε επίπεδο συνείδησης αρχών της δικαιοσύνης, της νομιμότητας, της συμμόρφωσης και της ανοχής στην φορολογική εξουσία και πολιτική. Με άλλα λόγια, σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπου ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας έρχεται αντιμέτωπο με το φάσμα της πλήρους αδυναμίας κάλυψης βασικών βιωτικών αναγκών, τροφή, στέγη κτλ., τελεί υπό κοινωνική αμφισβήτηση η νομιμότητα της φορολογικής αρχής. Το αποτέλεσμα είναι ότι αποσπασματικά φορολογικά μέτρα είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και επιφέρουν τα ακριβώς αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ή τουλάχιστον τους διακηρυγμένους στόχους τους. Οι άξονες της προγραμματικής πρότασής μας για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος έχουν διατυπωθεί εδώ και καιρό. Τους θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού με το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όμως βαθαίνουμε και συγκεκριμενοποιούμε τις επεξεργασίες μας και στη διαδικασία αυτή θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας προτάσεις. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε ορθή ιδέα
από τους κοινωνικούς φορείς, από την κοινωνία. Με τις προτάσεις μας επιδιώκουμε την έξοδο από την κρίση προς όφελος της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα φορολογικό σύστημα που να υπηρετεί την ανάπτυξη και τις κοινωνικές ανάγκες. Το δημοσιονομικό πρόβλημα, ούτε στο παρελθόν ούτε και τώρα, δεν είναι πρόβλημα υπερβολικά υψηλών δαπανών. Είναι πρόβλημα χαμηλών δημόσιων εσόδων, παρά την υπερφορολόγηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Είναι το πρόβλημα που προκύπτει από ένα άδικο φορολογικό σύστημα, από ένα παγιωμένο καθεστώς φοροασυλίας του μεγάλου πλούτου, το οποίο συμπληρώνεται από ένα καθεστώς διαφθοράς, φοροδιαφυγής και αποδυνάμωσης των φορολογικών και ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Η πρότασή μας για ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, μέσα από τους οποίους είναι εφικτό να ανατραπεί το σημερινό απαράδεκτο σκηνικό. Για μας το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι πρώτον δίκαιο, δεύτερον απλό και τρίτον σταθερό και αποτελεσματικό. Θεωρούμε ότι η φορολογική πολιτική που ακολουθείται στην εποχή των μνημονίων, εκτός από το ότι είναι παντελώς άδικη, εκτός του ότι είναι παντελώς αποτελεσματική, δημιουργεί και κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Μια νέα γενιά πολιτών που θεωρούν πολύ συχνά δικαίως τη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους ως νόμιμη, αφού προέχει η επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Η έκθεση της αδικίας και της αναλγησίας της φορολογικής πολιτικής που ασκείται εδώ και 3 χρόνια στη χώρα μας διαλύει την νομοποιητική βάση της φορολογικής διοίκησης. Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί μια πολιτική που θα αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Τα μέτρα που προτείνουμε θα επιτρέψουν την ουσιαστική φορολογική ανακούφιση της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, με ταυτόχρονη αύξηση των συνολικών εσόδων του κράτους. Επιδιώκουν την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη μεταφορά του φορολογικού βάρους από τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στα μεγάλα και υψηλά εισοδήματα και περιουσίες. Περιλαμβάνουν μέτρα άμεσης φορολογικής ανακούφισης για την πρώτη κατοικία, τους ανέργους και όσους ζουν κάτω ή γύρω από το όριο της φτώχειας. Θεωρούμε ότι το λεγόμενο χαράτσι των ακινήτων είναι αντισυνταγματικό, όπως από την αρχή της εφαρμογής του συγκεκριμένου έκτακτου υποτίθεται μέτρου είχαμε επισημάνει, και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να επιμένουμε στην οριστική κατάργησή του. Η αρχή της φορολογικής ισότητας επιβάλλει την κατανομή των φορολογικών βαρών με βάση τη φοροδοτική ικανότητα εκάστου και όχι οριζόντιες επιβαρύνσεις. Θεωρούμε ότι άμεσα απαιτείται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής, την εστίαση, τις παιδικές τροφές, τα είδη προσωπικής ανάγκης των ατόμων με αναπηρία, τα προϊόντα πολιτισμού και γνώσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα, ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα είναι αντίστροφα προοδευτικός. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες είναι η σχέση άμεσων-έμεσων φόρων, 44% προς 56% σήμερα, καθώς η αύξηση της έμεσης φορολογίας στην περίοδο του μνημονίου είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Βεβαίως, παρά την τρομερή αύξηση της έμεσης φορολογίας, αύξηση ΦΠΑ, φόρη στο πετρέλαιο, ποτά κτλ., η επίσης τρομερή αύξηση στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα στην άμεση φορολογία δημιουργεί την παραπλανητική εικόνα, καθώς μειώθηκε το ποσοστό της έμεσης φορολογίας από το 60% πριν από 2 χρόνια στο 56% σήμερα. Στην πρότασή μας για την αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, για την αύξηση των δημοσίων εσόδων στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνική πολιτική, το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη η χώρα, προτείνουμε πρώτον τη δημιουργία περιουσιολογίου και φορολόγηση όλων των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων με την ίδια κλίμακα, με εξαίρεση τους τόκους, τις καταθέσεις κτλ. Με περισσότερα κλιμάκια και αλλαγή των συντελεστών φορολογίας, ώστε να ελαφρύνονται τα χαμηλά και μεσαία κλιμάκια. Δεύτερον, αύξηση των φορολογικών εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όχι υπερφορολόγηση, στο μέσο όρο της Ευρωζώνης,
από το σχεδόν 50% κάτω αυτό του μεγέθους που κινήθηκε την τελευταία δεκαετία. Τρίτον, αλλαγή της σχέσης έμεσων και άμεσων φόρων μέσω αύξησης των εισόδων από άμεσους φόρους. Εδώ περιλαμβάνονται μέτρα όπως η μείωση του ανώτατου ΦΠΑ 23%, ειδική φορολόγηση των ειδών πολυτελούς διαβίωσης κλπ. Τέλος, φόρο μεγάλης και πολύ μεγάλης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα. Έργο της φορολογικής αρχής είναι να αποκαλύψει τα αδήλωτα εισοδήματα, να τα φορολογήσει με δίκαιο και προοδευτικό τρόπο. Τέλος, τελειώνοντας, θα πρέπει να επισημάνω το εξής. Το οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό χωρίς αξιόπιστο φορολογικό μηχανισμό και αξιόπιστες φορολογικές υπηρεσίες. Η δομή και η λειτουργία του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού στην Ελλάδα ήταν ένα τυπικό παράδειγμα λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η υπαγωγή της φορολογικής διοίκησης στην εξυπηρέτηση των κομματικών και προσωπικών συμφερόντων θεωρούνταν εκ των ουκ άνευ σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς η δημόσια διοίκηση αποτελούσε το λάφυρο του νικητή των εκλογών. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Υπουργοί Οικονομικών ήταν να αλλάζουν όλους τους διευθυντές και προϊσταμένους κεντρικών υπηρεσιών, εφορίων και τελωνίων. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Η κυβέρνηση της αριστεράς θα στηριχτεί στη μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων και έμπειρων στελεχών των φορολογικών και ελεγκτικών μηχανισμών, θα διδαχτεί από τη διεθνή εμπειρία και θα ενσωματώσει τις απαραίτητες τεχνολογικές καινοτομίες. Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα είναι και αναγκαίο και εφικτό. Σας ευχαριστώ πολύ.